Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Πάλι μαζί σήμερα θα ταξιδέψουμε σε ένα υπέροχο νησί, τη Σαμοθράκη. Θα μάθουμε πολλά μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, κύριο Γιάννη Γλινιά, σύντομα κοντά σας. Κύριε Αντιδήμαρχε, τι κάνετε? Καλό σας μεσημέρι. Πώς είναι η όμορφη Σαμοθράκη? Επίσης, καλό μεσημέρι σε εσάς, όλο τον ελληνισμό. Η Σαμοθράκη, εναλλακτική, πανέμορφη, στο βορειότερο σημείο του Αιγαίου. Αισιόδοξη όσον αφορά την φετινή χρονιά με τον τουρισμό. Ελπίζουμε να είναι αρκετά καλύτερη σε σχέση με πέρσι. Ασφαλώς και εμείς ελπίζουμε το ίδιο για όλα τα ελληνικά νησιά. Μάθαμε για τα νέα, γίνατε νησί COVID-free. Έχετε περάσει το 65%, μάθαμε. Για πέστε μας. Φτάσαμε αισίως στο 70%. Πολύ ωραία. Εμβολιαστέντων. Χαρακτηριζόμαστε πλέον ως COVID-free νησί. Ήταν ένα ζητούμενο στην εποχή της πανδημίας. Το καταφέραμε. Ούτως ή άλλως η Σαμοθράκη είχε πολύ λίγα κρούσματα σε όλη αυτή τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε. Όλοι μας το ίδιο θέλουμε, ναι, και επίσης και εμείς φυσικά, διότι είναι πολύ καλό για όλα τα ελληνικά νησιά να είμαστε σε πράσινο φως, ούτως ώστε οι επισκέπτες να επιστρέψουν και να απολαύσουν τις ομορφιές των νησιών μας. Προχωράμε καλά με τους εμβολιασμούς. Νοσοκομιακή υποστήριξη υπάρχει καλή, κύριε Αντιδήμαρχε? Ναι, υπάρχει νοσοκομιακή υποστήριξη σίγουρα και από το νοσοκομείο, αλλά και από μονάδα COVID που βρίσκεται συνεχώς εδώ, έχοντας και κάνοντας τα rapid test τους, επισκέπτες μας αλλά και στους ντόπιους, ώστε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή σε τι βαθμό είναι το επιδημιολογικό φορτίο και για να με ασφάλεια να υποδεχόμαστε τους και να φεύγουν οι επισκέπτες μας από τον τόπο μας. Οι καταστηματάρχες όλοι και οι επαγγελματίες γενικότερα είναι ενημερωμένοι με το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν αλλά και με ποια μέτρα πρέπει να ακολουθούν ώστε να είμαστε ασφαλείς. Γι' αυτό πλέον πιστεύω ότι θα είμαστε, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα, νιώθουμε ασφαλείς. Σε περίπτωση που θα έχουμε έκτακτα περιστατικά, τι γίνεται? Σε περίπτωση λοιπόν εκτάκτων περιστατικών, έχουμε ως σημείο αναφοράς, νοσοκομείο αναφοράς στην Αλεξανδρούπολη, που είναι σχετικά κοντά. Υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένος χώρος και στο πλοίο και στην Ταρτιούξη, όπου αμέσως θα μεταφέρει τον όποιον και αν και εφόσον ασθενή το νοσοκομείο αναφορά στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε κάποιες κρατήσεις ή κάποιες ακυρώσεις? Αυτό το διάστημα ξεκίνησαν οι κρατήσεις μας. Οι κρατήσεις οι οποίες ξεκίνησαν, θα έλεγα, πριν δύο εβδομάδες περίπου, τρεις εβδομάδες, οι οποίες όμως είχαν την ιδιαιτερότητα, γινόντουσαν χωρίς προκαταβολή λόγω της όλης αβεβαιότητας. Τώρα σιγά σιγά επανερχόμαστε στην κανονικότητα και μάλιστα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που αφήσαμε πίσω μας έδειξε μια μεγάλη δυναμική όσον αφορά την επισκεψιμότητα. Πάρα πολλοί κόσμος έφτασε στο νησί και από Βαλκάνια και Δυτικοευρωπαίοι αλλά και ντόπιοι Έλληνες. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι εμπιστεύτηκαν το νησί, προτιμάει ο κόσμος τους εναλλακτικούς προορισμούς από ό,τι φαίνεται, όπου δεν υπάρχουν μεγάλοι συνοστισμοί και όπου τα καταστήματα γενικότερα έχουν απλά στους εξωτερικούς τους χώρους, αλλά και γενικότερα το στυλ του τουρισμού είναι αυτό. Και μεγάλο ζητούμενο είναι, επειδή όπως σας είπα είναι εναλλακτικός προορισμός η Σαμοθράκη, να μπορέσουμε να έχουμε μια επέκταση τη σεζόν και στον Οκτώβριο, αν γίνεται. Θα το πούμε πιο μετά αυτό. Είναι στα θέματα που θα σας ερωτήσω, κύριε Αντιδήμαρχε. Το τριήμερο που μας πέρασε, πώς το είδατε? Υπάρχει κάποια εξέλιξη, υπάρχει κάποια κίνηση ιδιαίτερη στο νησί σας?
Ναι, έδειξε κάποια καινούρια δείγματα, θα έλεγα εγώ, που τα λαμβάνουμε υπόψη εμείς που ασχολούμαστε πολλά χρόνια με αυτό το αντικείμενο, και αυτά ήταν η καινούρια τάση ανθρώπων οι οποίοι, από ό,τι μας είπαν και μας δήλωσαν και συζητήσαμε μαζί τους, επιλέγουν πλέον τέτοιου είδους προορισμούς, όχι μόνο από ό,τι φαίνεται για διακοπές, αλλά επιζητώντας και μια μονιμότερη κατοικία διαμονή σε τέτοιου είδους τόπους όπως η Σαμοθράκη, για να, διότι πέρασαν έτσι μια μεγάλη πίεση με το κορονοϊό και η Σαμοθράκη τους φαίνεται σαν μια απόδραση και θα ήθελαν να περνάνε περισσότερο χρόνο από ό,τι φαίνεται σε τέτοιου είδους μέρη όπως το νησί μας. Πολύ σωστά. Ξενοδοχειακές μονάδες, πόσες διαθέτει το νησί, σας καλύπτει? Οι ξενοδοχειακές μονάδες δεν είναι πολλές στο νησί μας, είναι 7, είναι μεσαίου μεγέθους, έχει αρκετά ενοικιαζόμενα δωμάτια, έχει 2 κάμπινγκ στο νησί μας και η δυναμική του είναι γύρω στα 1.700 κρεβάτια. Πολύ ωραία. Ποιες χώρες επισκέπτονται το νησί και σε ποιες χώρες εσείς στοχεύετε? Ναι, οι χώρες που επισκέπτονται κατά βάση το νησί είναι οι Βαλκάνιες πρωτίστως, αλλά και θεματικές χώρες που έρχονται από Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Δυτικοευρωπαία γενικότερα, θα έλεγα, που επιζητούν, όπως σας είπα, θεματικό τουρισμό, όπως είναι ο ιστορικός τουρισμός, να επισκεφθούν το μουσείο μας και τις αρχαιότητες. Θρησκευτικό τουρισμό έρχονται, διότι η Σαμοθράκη είναι το νησί όπου ο Απόστολος Παύλος έκανε μετά το όραμα που είδε το πρώτο πέρασμα από την Ασία στην Ευρώπη. Επιζητούν την εναλλακτικότητα, διαδρομές βουνού, καταβύσεις, όλα αυτά τα εναλλακτικά που έχει το νησί μας, και οι Δυτικοευρωπαίοι λοιπόν στοχεύουν και σε αυτόν το είδος το τουρισμό, και έχουμε αρκετή σιγά σιγά επισκεψιμότητα και από τους φίλους τους Δυτικοευρωπαίους. Πάρα πολύ ωραία. Εκτός από τον τουρισμό, ποιες είναι οι υπόλοιπες πλουτοπαραγωγικές πηγές για τον τόπο σας? Ναι, η Σαμοθράκη, έλεγα, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο πρωτογενής τομέας. Ήταν και είναι άρχης όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, λόγω της φυσικής, έτσι, του όλου φυσικού της προσδιορισμού, θα έλεγα, με άφθονα νερά, με πράσινο, με κάμπο, με κτηνοτροφία, με αλιεία, γεωργία. Υπάρχουν όλα αυτά και υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα που μπορεί να βρει κανείς πρωτογενούς τομέα, τα οποία είναι αγνά προϊόντα και πραγματικά συνεπέρνουν τον επισκέπτη και συντελούν να έχουμε μια υψηλού βαθμού γαστρονομία και γαστρονομικό τουρισμό. Πολύ όμορφα. Βιώσιμες επενδύσεις έχουν γίνει στο νησί και πώς χαρακτηρίζεται τη ζωή? Ναι, τα τελευταία χρόνια γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από αρκετούς φίλους του νησιού, και κατανομάζω ως φίλους, και έχουμε να κάνουμε μια μεγάλη συνάντηση στο επόμενο διάστημα με φίλους που έχουν επιλέξει το νησί, δυτικοευρωπαίοι περισσότεροι, οι οποίοι έχουν επιλέξει το νησί ως διαμονή, όπως σας έλεγα, και αυτοί σχεδιάζουν έτσι πάρα πολλές δράσεις όσον αφορά τον βιώσιμο τουρισμό, λοιπόν, και προγραμματίζουν αρκετά πράγματα, διότι έχουν μια δική τους έτσι άποψη για το νησί, και αρκετοί νέοι, θα έλεγα, που ασχολούνται πραγματικά με τον βιώσιμο τουρισμό και θέλουμε να το αναδείξουμε σιγά σιγά όλο αυτό. Μπορεί να απορροφηθούν οι νέοι στο νησί? Υπάρχει προοπτική? Ναι, σίγουρα υπάρχει προοπτική. Είναι, εγώ λέω, τον τελευταίο καιρό ότι είναι πλέον σιγά σιγά η εποχή που αντιστρέφονται οι όροι όσον αφορά
τα προηγούμενα χρόνια που η στόχευση των νέων ήταν να φύγει προς τα αστικά κέντρα, σιγά σιγά βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον με αντίθετη ροή να φύγουν πλέον από τα αστικά και να μείνουν εδώ. Φτάνει πραγματικά, εδώ είναι και ένα στοίχημα της πολιτείας να δώσει τα κίνητρα στους νέους που στην περιφέρεια, τέτοιου είδους απομακρυσμένες περιοχές, να δώσει τα κίνητρα αυτά και τα φορολογικά και τα υποστηρικτικά γενικότερα, να μπορέσουν να διαμείνουν και να ξεκινήσουν τη ζωή τους εδώ. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Περιμένουμε να το δούμε. Συμμετέχετε σε κοινωνικά προγράμματα ανάπτυξης στην ΕΣΠΑ και ποια είναι αυτά? Ναι, και οι ιδιώτες έτσι προσπαθούν πραγματικά να βγουν σε τέτοιου είδους προγράμματα και ο Δήμος προσπαθεί. Θέλουμε να γίνουμε πράσινο νησί, να σας το πω έτσι. Έχουμε πολλών ειδών εναλλακτικές ή ανανεώσιμες πηγές, να το πούμε έτσι. Ακριβώς. Που θα μπορούσαμε και ψάχνουμε έτσι να ενεργοποιήσουμε. Το νησί διατίθεται και για με τις υδατοπτώσεις που έχει και με τον άφθονο ήλιο και τον αέρα, για μικρού έτσι μεγέθους ανεμογεννήτριες, για τις υδατοπτώσεις που θα μπορούσε. Και εδώ θέλω κάτι και το λέω συνεχώς να το τονίσω, ότι παλαιότερα οι παππούδες μας χρησιμοποιούσαν κατά κόρον τα άφθονα νερά της Καμοφράκης και κινούνταν πολλούς υδρόμυλους για το λάδι τους, για το ψωμί τους και όλα αυτά, πάρα πολλούς. Έχουν εκλείψει, αλλά είναι μια πρόταση που πραγματικά την θέλουμε, την προτείνουμε και όπως σας είπα αρκεί να την ενισχύσει και η πολιτεία και στο μέλλον ίσως να δούμε πολλές τέτοιου είδους ενέργειες. Οπότε επιδεικνύετε τέτοιες επενδύσεις στον τόπο σας, εφόσον μου εξηγήσατε για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Ναι, έτσι ακριβώς. Μικρού μεγέθους, η κοινωνία είναι υπέρ του μικρού όγκου και μεγέθους ανεμογεννήτριες που θα μπορούσαν πραγματικά να γίνουν σε πολλά σημεία του νησιού. Όχι, δεν είμαστε υπέρ των μεγάλων ανεμογεννητριών που θέλουν να εγκαταστήσουν μεγάλες εταιρείες πάνω στα βουνά, αλλά υπέρ των μικρών ανεμογεννητριών σε σημεία που θέλουμε σαν Δήμος και σαν κοινωνία να υποδείξουμε, διότι κακά τα ψέματα, το μέλλον γενικότερα της ανθρώπινης ζωής είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στα Μουθράκη τις διαθέτει σε αυθονία. Ωραία. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων για το νησί σας ποια είναι? Έχετε κάποια πρόβλεψη γι' αυτό? Γιατί στα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα σχετικά ορισμένα νησιά. Ναι. Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο και σημαντικό ερώτημα. Εμείς σαν καινούρια Δημοτική Αρχή το θέτουμε πολλές φορές στο τραπέζι, διότι έχουμε, όπως σας είπα, άφθονα επιφανειακά νερά που τρέχουν όμως και φτάνουν στη θάλασσα χωρίς να έχουν την αξιοποίηση που πρέπει και έπρεπε να έχουν. Είμαστε λοιπόν υπέρ και στοχεύουμε και το συζητάμε και το προσπαθούμε να το εντάξουμε σε κάποια προγράμματα υπέρ κάποιων μικρών φραγμάτων που πρέπει, ένα ήδη γίνεται στο κέντρο θα έλεγα του νησιού που θα ποτίσει μεγάλο μέρος του μικρού κάμπου που έχει η Σαμοθράκη. Χρειαζόμαστε όμως, γιατί το νησί μας, όπως είπαμε για τον πρωτογενή τομέα, έχει αρκετή γεωργία, ελιές και άλλα οπουδοπούκα που μπορούν να ποτιστούν από αυτά τα μικρά φράγματα που πρέπει να γίνουν. Είναι υδροταμιευτήρες νερού, χρειάζονται και θα κρατήσουμε τα νερά μας όπως είπα ούτως ή άλλως πέφτουν στην θάλασσα. Τώρα λοιπόν ποτίζονται αρκετά μέρη με γεωτρήσεις, αλλά θέλουμε οι γεωτρήσεις, όπως και εσείς ξέρετε, δεν ενδείκνυται πλέον. Θέλουμε να συγκρατούμε τα νερά μας και τα πρόχεινα αλλά και από αυτά που φεύγουν σε αυτούς τους υδροταμιευτήρες. Είναι στόχευση λοιπόν του Δήμου αυτό. Πολύ σωστά. Ποια νομίζετε είναι η ταυτότητα του νησιού σας και πώς την απέκτησε? Η ταυτότητα του νησιού εγώ
πολλές φορές το ονομάζω ότι είμαστε ο ορισμός του εναλλακτικού, διότι διαθέτει τα πάντα όσον αφορά πραγματικά την εναλλακτικότητα. Είναι ένα νησί, το δεύτερο νησί στην Ελλάδα με το υψηλότερο βουνό, το Σάος, Φεγγάρι, όπου το φαινόμενο που πρέπει να το ορίσω και να το αποτυπώσω και στην εκπομπή σας, αυτών των βαθρών που λέμε εμείς, των φυσικών πισινών του νερού που ξεκινάει από μεγάλο υψόμετρο, παράξενο και πρωτόγνωρο για νησί, από πολλά σημεία του ορεινού όγκου και δημιουργεί κατά την κάθοδό του φυσικές πισίνες, είναι ένα φαινόμενο που έρχονται πολλοί να γνωρίσουν τις βάθρες της Αμφιτράκης. Το να κάνουν το μπάνιο τους σε υψόμετρο πάνω από 1000 μέτρα και να βλέπουν τη θάλασσα είναι κάτι μαγευτικό. Το βουνό με το γενικότερα με τις ανέμορφες διαδρομές του, τα θαλασσινά μας έτσι και τα, όλα αυτά τα προϊόντα που υπάρχουν σε αφρονία. Υπάρχει πραγματικά μια τάση προς την εναλλακτικότητα τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό εγώ το ορίζω ως εναλλακτικό προορισμό, εναλλακτικό νησί. Είναι το νησί που έχει ποικίλη ομορφιά. Είναι το νησί που έχει τα πάντα. Είναι το νησί που όλοι ονειρευόμαστε να κάνουμε διακοπές. Ακριβώς έτσι είναι, πραγματικά για όποιον το επισκεφθεί και αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς στον όρο διακοπές, είναι μια πραγματικά διακοπή από την καθημερινότητα. Είναι μια ανταμοίβη των κάθε επισκέπτη που κάνει ένα πραγματικά κάνει ένα από την καθημερινότητα μια διαφυγή μέσα από και παίρνει τόσο γέμισμα μπαταριών που λέμε, παίρνει τόσο δύναμη, αντί τόσο δύναμη βλέπουμε επισκέπτες που έρχονται, διότι αναφέρεται σε πολλά σημεία από την αρχαιότητα αλλά και τώρα σε πολλά που διαβάζουμε όσον αφορά τα ενεργειακά πεδία, όπου οι αρχαίοι μόν πρόγονοι έχτιζαν τα ιερά των θεών, γιατί όπως ξέρετε η Σαμοθράκη είναι το νησί των Γαβύρων, των μεγάλων θεών, όπου το επισκεπτόντουσαν της Αρσικνόρης, όπου το επισκεπτόντουσαν κατά την αρχαιότητα πάρα πολύ επώνυμοι βασιλείς και αυτή του την για αυτά το μεγάλο ιερό των θεών και για τα ενεργειακά του πεδία. Πάρα πολλοί άνθρωποι νιώθουν και σήμερα αυτή την ενέργεια και μας την λένε και ψάχνουν πραγματικά να αντλήσουν αυτή την ενέργεια για να αντιμετωπίσουν αυτό το σημερινό πλέον άγχος και στρες του σύγχρονου ανθρώπου. Κύριε Αντιδήμαρχε, ποια είναι η σχέση του νησιού με τη φύση, τον πολιτισμό και την ιστορία? Κοιτάξτε, το όσον αφορά την φύση, οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες έχουν μάθει να ζουν μέσα στη φύση και να διαχειρίζονται όσο περνάνε τα χρόνια και σωστότερα το φυσικό περιβάλλον. Είναι συμφιλειωμένοι με αυτό και με την πανίδα και την χλωρίδα του νησιού. Υπάρχει ένας σεβασμός στην ιστορία μας. Νιώθουμε και γνωρίζουν σχεδόν όλοι οι κάτοικοι την μεγάλη ιστορία αυτού του νησιού. Άλλωστε είμαστε και είναι το νησί της φτερωτής νίκης. Νιώθουμε όλοι υπερήφανοι που το άγαλμα της νίκης βρίσκεται στην πρώτη θέση, θα λέγαμε, του Μουσείου του Λούβρου. Και πραγματικά όταν κανείς έρθει στον αρχαιολογικό μας χώρο και αντικρίσει το σημείο που στην πραγματικότητα βρισκόταν η νίκη της Σαμοθράκης και ατένιζε το ιερό και το θρακικό πέλαγος μια φυσική πισίνα που είχαν δημιουργήσει και φαίνανε με κεραμποτά σωληνώσεις το νερό που να βρίσκεται μέσα να φαίνεται στην πλώρη ενός μαρμάρινου πλοίου. Πραγματικά εκεί σε συνεπέρνει η ιστορία μας ή αν δεις ένα από τα μεγαλύτερα κλειστά κτίρια του αρχαίου κόσμου, το Αρσινόιο, όπου μια έτσι σπουδαία η
βασίλισσα του αρχαίου κόσμου, τον Νίκο των Πτολεμαίων, η Αρσινό έχει επιλέξει να ζει σε αυτό το νησί. Υπάρχει μεγάλο σεβασμός για την ιστορία στο νησί και τον πολιτισμό. Όποιος έρθει από κοντά και τα βιώσει, νιώθει να τον συνεπέρνει όλο αυτό, γιατί είναι ορατά τα σημάδια όλα αυτά που έχουν απομείνει από αυτούς τους σπουδαίους αρχαίους πόλους. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε, κύριε Αντιδήμαρχε, και είναι πολύ ουσιαστικά συνάμα, διότι εμείς με την πλευρά τη δική μας του σταθμού μας θα μπορέσουμε να κάνουμε την προβολή του νησιού παγκοσμίως. Οι επισκέπτες του νησιού σας, φεύγοντας, παίρνουν μαζί τους βιωματική εμπειρία. Ποια είναι η γνώμη σας? Ναι, πολύ σπουδαίο αυτό που ρωτάτε. Εγώ, επειδή συνομιλώ, είμαι στο επάγγελμα και ξενοδόχος και συνομιλώ καθημερινά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το τι έχει μείνει στο τέλος των διακοπών στον επισκέπτη. Είναι, αποτυπώνεται το νησί τόσο έντονα στον επισκέπτη που αποζητά κάτι τέτοιο. Μάλιστα έχουμε φτάσει να λέμε, και είναι έτσι, ότι αυτός που θα έρθει στο νησί ή το αγαπά υπερβολικά, γίνεται πλέον φίλος, δεν τον ονομάζουμε τουρίστα ούτε επισκέπτη πλέον, γίνεται φίλος του νησιού, ή μπορεί να μην τον ταιριάζει αυτό το νησί αν ψάχνει κάτι άλλο. Αυτός όμως που επιζητά την εναλλακτικότητα, το πράσινο, το αρχαίγωνο, το να αντικρίσει τα πλατάνια μέχρι μέσα στη θάλασσα, τα ριάκια, το μεγάλο βουνό, πραγματικά παίρνει την Σαμοθρά και την κουπνάει πλέον μαζί του. Επιστρέφει στο σημείο αναφοράς, νομίζω. Ακριβώς έτσι όπως το είπατε, ναι, ακριβώς έτσι όπως το είπατε. Πόσο χρήσιμη για το νησί σας είναι η τουριστική προβολή και σε ποια κράτη εσείς στοχεύετε? Ναι, πολύ σημαντική ερώτηση. Είναι ένα ζητούμενο το οποίο έχουμε ανοίξει ως κεφάλαιο, εγώ και σαν πρόεδρος των επαγγελματιών, αλλά και σαν αντιδήμαρχος τουρισμού. Είναι μια μεγάλη συζήτηση το πού θέλουμε πραγματικά να πάει το νησί μας. Το κοινώς αποδεκτό είναι ότι ο τουρισμός θα πρέπει να παίξει έναν σημαντικό ρόλο, αλλά πρέπει να ορίσουμε εμείς τον ρόλο κατά μεγάλο βαθμό. Αυτό που θα μας ενδιέφερε, πιστεύω, είναι ότι πρώτον δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στην φύση του νησιού. Το νησί, όπως είπα πολλές φορές στην κουβέντα μας, είναι εναλλακτικό. Άρα θα πρέπει και μας ενδιαφέρει να αποταθούμε σε αυτού του είδους τον επισκέπτη που θέλει να μάθει και να σεβαστεί και να απορροφήσει την ιστορία, την εναλλακτικότητα, αλλά και κάτι που πρέπει να το ξανατονίσω ακόμη, και την γαστρονομία, που εδώ θα δώσει και ενδιαφέρον και κουτάγιο στους συνέχους να μπορέσουν να στοχεύσουν στον πρωτογενή τομέα και να παράξουν από την γη με τα άφθονα νερά της Σαμοθράκης όλα αυτά τα προϊόντα που απολαμβάνει τώρα αυτή τη στιγμή ο επισκέπτης που έρχεται εδώ, το κατσικάκι μας, το ψάρι μας, τα τυριά μας, το μέλι που χαρακτηρίζεται ένα από τα πιο, όπως και το κατσικάκι, από τα πιο έτσι, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό σε μεγάλο έτσι βαθμό γεύσης και στοιχείων που βρίσκει κανείς. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να αποτελέσουν το σημείο αιχμής του τουριστικού μας ενδιαφέροντος, εκεί που πρέπει να στοχεύσουμε, ώστε να έχουμε και τον επισκέπτη από τη μια μεριά, αλλά και την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, του πράσινου πρωτογενή τομέα από την άλλη μεριά. Σαμοθράκη είναι ένα νησί του Θρακικού πελάγους. Η έκθεση του νησιού είναι 178 χιλιόμετρα. Το υψόμετρο είναι 1611 μέτρα στην κορυφή της Άος και ο πληθυσμός ανέρχεται 2.859 κατοίκους. Κύριε Αντιδήμαρχε, πέστε μας
τοπικά φαγητά που σας χαρακτηρίζουν. Ναι, όπως σας είπα, ο γαστρονομικός μας έτσι πλούτος είναι αρκετά μεγάλος και βασίζεται σίγουρα στα ντόπια προϊόντα που προέρχονται και από την Φλωρίδα μας και από την Πανίδα μας λοιπόν. Όσον αφορά τους κρεατοφάγους, όπως είπα και πριν, το κατσικάκι, το ημιάγριο κατσικάκι της Σαμοθράκης, όπου είναι απαράμιλης γεύσης και αυτό εξηγείται ότι τρέφεται όχι κατά βάση με χόρτο, αλλά με κλαδιά, με φούντες δέντρων και με το μυϊκό του σύστημα που για να τραφεί συνεχώς όλη τη μέρα σκαρφαλώνει και κινείται. Και μάλιστα το εντελώς ιδιαίτερο που πρέπει να το ξέρουν οι γνώστες είναι ότι το απόγευμα μετά από το κάμα της ημέρας κατεβαίνει να πιει το αλμυρό νερό της θάλασσας που τον χρειάζεται για να πάρει και το ανάλογο αλάτι. Είναι λοιπόν το πεντανόστιμο κατσικάκι που γίνεται με πολλούς τρόπους σε αρκετά σημεία. Γίνεται γεμιστό, στη σούβλα, με δαμάσκηνα, με πραούστι, με πολλούς τρόπους, με νεδρολίβανο, με πάρα πολλούς τρόπους. Υπάρχουν και άλλα πολλά ντόπια προϊόντα, όπως είναι και διάφορα έτσι, κοτόπουλα, κόκορες, κάποια κουνέλια Σαμοθράκης. Υπάρχουν τα πλούσια θαλασσινά μας που εκεί πλέον οι λάκτες του θαλασσινού θα βρούνε, επειδή η Σαμοθράκη έχει πολλές ξέρες, όπως λένε οι θαλασσινοί. Εκεί λοιπόν μπορούν οι ψαράδες μας και βρίσκουν και υπάρχουν συνεχώς στην αγορά από ασταφούς, συναγρίδες, σκαθάρια, σαργή, φαγριά, λιθρίνια, πάρα πολλά ψάρια, τα οποία μαγειρεύονται και ψήνονται στις ταβέρνες του νησιού με ιδιαίτερο τρόπο. Τυροκομικά υπάρχει ένα ντόπιο τυροκομείο που κάνει όλων των ειδών γραβιέρες, τυριά, φέτα, ζύθρες, φόρτους. Είναι πραγματικά πλούσιο σε πρωτογενή τομέα το νησί και νομίζω ότι είναι πλέον αποκτά μια ταυτότητα μέσω του πρωτογενούς του τομέα σιγά σιγά. Πολυπρόσωπη Σαμοθράκη λοιπόν. Υπέροχες παραλίες. Πέστε μας, κύριε Αντιδήμαρχε, τις 5 καλύτερες. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, το νησί εδώ έχει μια ιδιαιτερότητα λόγω του όγκου και του ύψους στο βουνό. Δεν έχει περιμετρικό δρόμο γύρω από το βουνό. Είναι ένα πέταλο, να το φανταστούμε έτσι, ο δρόμος του, που φτάνει και στις δύο άκρες. Και εκεί σταματάει, γιατί στην πίσω μεριά του νησιού που λέμε εμείς πέφτει κατακόρυφα όγκος του βουνού στη θάλασσα, όπου εκεί βέβαια υπάρχει και το θεαματικό φαινόμενο ποτάμια όπως το Κρεμαστό να πέφτουν από τεράστιο ύψος κατευθείαν στη θάλασσα. Εκεί μπορεί να τα επισκεφτεί κανείς μόνο επεπτεούμενο. Άρα στις άκρες του πετάλου αυτού υπάρχουν δύο μεγάλες αμμώδες και με μικρό βοτσαλάκι παραλίες των Κήπων και της Παχιάμου. Δύο τεράστιες παραλίες που μπορούν αξιοποιημένες τα τελευταία χρόνια, όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά μπορεί κανείς να βρει αυτά που πρέπει και ένας λουόμενος. Μπορούν να φιλοξενήσουν πάρα πολύ κόσμο. Στο υπόλοιπο νησί, αυτές είναι οι δύο μεγάλες λοιπόν παραλίες, στο υπόλοιπο νησί υπάρχει βότσαλο παντού, όπου κανείς μπορεί να κάνει το μπάνιο του σε πεντακάθαρα νερά, αλλά δεν υπάρχουν στο υπόλοιπο νησί αμμουδιές. Οπότε ουσιαστικά είναι όλες προσβάσιμες. Είναι όλες προσβάσιμες οι παραλίες όπου και πεντακάθαρα τα νερά, όπου πέραν των δύο που είναι με αμμουδιά και με βοτσαλάκι μεγάλων παραλιών, τα υπόλοιπα είναι με μεγαλύτερο βότσαλο, αλλά προσβάσιμες όλες, ναι. Πολύ ωραία. Κάποιο σημείο αναφοράς που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας? Σημείο αναφοράς. Τώρα αυτό σχετίζεται με το τι επιζητά κανείς από ένα εναλλακτικό προορισμό. Ένα σημείο έτσι αναφοράς θα το αναφέρω στον... και αφορά τον πάλι τον γαστρονομικό τουρισμό,
είναι τα καφενεία που λέμε εμείς, τα καφενεράκια της Αμουθράκης, που τα τσινατά κανείς σε όλα τα χωριά, όπου εκεί λοιπόν υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα. Θα μπορέσει να καθίσει ο όποιος επισκέπτης, δεν υπάρχει κατάλογος, δεν υπάρχει μενού, αλλά παραγγέλλοντας ένα ουζάκι, ένα κρασάκι, ένα τσιπουράκι, εκεί λοιπόν ο ταβερνιάρης, ο καφετζής θα τον φέρει σειρά προϊόντων τα οποία αφορούν την εποχικότητα, δηλαδή κάτι που όλα αυτά θα έχουν σχέση με την εποχικότητα. Όταν υπάρχουν σαλικάρια, θα είναι σαλικάρια. Όταν υπάρχουν χόρτα, χόρτα. Όταν υπάρχουν οι ανεμότρατες που βγάζουν τα διάφορα θαλασσινά, θα έχει καλή μεζεδάκι που αφορούν την εποχικότητα. Θα έρχονται συνεχώς και όλο διαφορετικά. Και πραγματικά είναι κάτι που πρέπει οι επισκέπτες μας να το προτείνουμε ή να, όταν θα φτάσουν στο νησί μας, να το επιζητήσουν, θα τους κάνει έτσι μεγάλη εντύπωση και έκπληξη τα πόσα διαφορετικά μεζεδάκια και φρέσκα μπορεί να απολαύσει καθήμενος έτσι, να απολαύσει ένα ουζάκι, ένα τσιπουράκι. Είναι ένα σημείο αναφοράς λοιπόν τα καφενεδάκια μας που πρέπει κανείς να τα δει. Και δεύτερο σημείο που το έχουμε έτσι σαν κορονίδα είναι η πρωτεύουσά μας η χώρα. Είναι παραδοσιακός οικισμός. Είναι χτισμένο μέσα στις κορυφές μέσα στα πέντε έτσι μικρά υψώματα βουνά. Ήταν έτσι φτιαγμένες οι χώρες ώστε να μην είναι εύκολα ορατές από τους πειρατές κάποτε. Μόνο από ένα σημείο μπορείς να την δεις. Όμως είναι σαν ένα αρχαίο μεγάλο θέατρο. Όταν κάποιος μιλήσει το βράδυ στο κέντρο του θεάτρου ακούγεται από όλα τα σπίτια όταν υπάρχει η ομιλία. Είναι, όπως σας είπα, ο παραδοσιακός οικισμός με πέτρινα καρτερίμια, με στέγες από κεραμίδι. Είναι πραγματικά μια απόλαυση όπου εκεί κανείς θα βρει και ακόμη και τα μαγαζάκια του είναι εναρμονισμένα σε αυτό το στυλ και ενδείκνυται για την απόλυτη βόλτα στον επισκέπτη όταν θα βγάλει από άκρο σ' άκρο το καρτερίμι της χώρας. Εκεί θα βρει τα μαγαζιά με τα τυπικά, με τα διάφορα προϊόντα, με γλυκά που πουλάνε, με μικρά-μικρά μεζεδάκια, ταβερνάκια. Είναι η χώρα μας είναι πραγματικά κάτι το πολύ πολύ εντυπωσιακό. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Αντιδήμαρχε, χάρηκα πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση που είχαμε σήμερα στο κανάλι μας. Είναι πολύ σημαντική διότι θα βοηθήσει πάρα πολύ για την προβολή του νησιού σας. Επίσης, σας εύχομαι ένα καλό και δημιουργικό καλοκαίρι για σας και τους συμπολίτες σας. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς και την εκπομπή σας και θα χαρούμε πολύ όταν έρθετε να σας φιλοξενήσουμε και να αντικρίσετε με ιδίη σώμαση ότι όλα αυτά που αναφέραμε είναι έτσι ακριβώς και ακόμη καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Σαμοθράκη, θα περάσετε αξέχαστα. Σας το υπόσχεται. Ξέρει να φιλοξενεί. Θα βρείτε αυτά που ζητάτε. Σας περιμένει. Καλό σας ταξίδι.